σήμερα ανακοινώνουμε ότι θα είναι και ο Λαζαρίδης ο Μάρτιν, που ήταν παλιά παίχτης μας, θα είναι και αυτός. Και έχουμε και άλλους 2-3 στην πορεία, που θα τους ανακοινώσουμε και αυτούς και θα παρουσιαστούν και στην, την Παρασκευή στη γιορτή. Στόχος είναι να είναι τα παιδιά της ομάδας. Ναι, κοιτάξτε. Όπως είπα προηγουμένως, είπα το εξής. Στόχος είναι να έχουμε μια ομάδα καλή, ανταγωνιστική, να έχει ένα αριθμό έμπειρων παιχτών, συγχωρείτε, και από εκεί και πέρα θα στελεχωθεί από τα παιδιά των ακαδημιών μας, τους έφηβους, που κοντά σε αυτούς τους έμπειρους παίκτες θα μάθουν πιο πολλά και θα ανεβούν και αυτοί. Γνωρίζετε ότι ένας από τους παίκτες μας, ο Σκλήβας, έχει γίνει κάποια συνεννόηση, αν πάει η Αθήνα θα ενταχθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού και θα παίζουν στο εφηβικό πρωτάθλημα και στο τοπικό το Αθηναϊκό, μαζί με το Κάντερκο. Κατά τα άλλα, όπως είπα, η ομάδα θα είναι αυτή η έμπειρη παίκτηση που θα πάρουμε, συν τους δικούς μας παλιούς παίκτες, τους έφηβους. Για το Σκλήβα δεν ενδιαφέρει το Κολοσσό. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση από τον Κολοσσό, αλλά ο Σκλήβας για μας είναι δικός μας παίκτης. Θα φύγει, ουσιαστικά φύγει, θα δοθεί δανεικός σε περίπτωση που πάει στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό. Αλλιώς, εφόσον μείνει στη Ρόδο, θα παραμείνει στο Διαγόρα. Τώρα, αν ο Κολοσσός έχει κάποιο ενδιαφέρον, εδώ είναι το γραφείο μας, με ξέρουν και προσωπικά και τον πρόεδρο, μπορούν να μας κάνουν κάποια ανοίξη και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ανοίξη, δηλαδή δεν έχει πάει. Όχι, όχι, όχι. Όλα είναι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ραδιοαρβίλ. Ωραία.